Δεν πρόκειται να κρατηθεί αγρότη με αυτή τη λογική. Εάν δεν κάνετε κάτι, είμαστε χαμένοι όλοι. Ξέρω ότι έχουμε αρχιακής γυναικείας. Πρωτείας και αυριανός πρωθυπουργός. Καλή επιτυχία. Κύριε Μητσοτάκη. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου. Στις επόμενες μέρες, που αναμένει αλλαγές τόσο σε εθνικό
όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μια πόλη που σε εκτιμά. Έλα, έλα. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στην Ημαρθία των παραγωγικών και δημιουργικών ανθρώπων. Σας καλωσορίζουμε στη Μακεδονία, όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού και της ιστορίας σας. Στην Ημαρθία των βασιλικών τάφων της Βελγίνας, που αποτελούν αδιάσυστη απόδειξη της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Η επίσκεψη σας, κύριε Πρόεδρε, συμβήκε με μια ιονή προεκλογική περίοδο. Ο καταληκτικός σταθμός της οποίας είναι η προσφυγή στις κάρτες. Εκεί που θα μιλήσουν οι Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες που αφού εξαπατήθηκαν με ψεύτικες υποσχέσεις από τον κύριο Τσίπρα, κλήθηκαν στη συνέχεια να πληρώσουν βαρύ τίμημα μέσα από την υπερφορολόγηση. Οι πολίτες που βλέπουν να υβρίζεται και να συκοφαντείται το εθνικό του συνέστημα. Που διαπλέονται από έναν υγιή πατριωτισμό μακριά από τα άκρα του εθνικισμού και του εθνικισμού. Όλοι αυτοί οι πολίτες προσβλέπουν σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Απαιτούν μια σοβαρή και στιβαρή διακυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που δεν θα τους προσβάλλει το δημόσιο ύφος της και με τις επιλογές της σε πρόσωπα. Μια κυβέρνηση που θα ενώνει και δεν θα διχάσει τους Έλληνες. Αυτή θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση με πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ημαρθία έχει τεράστιες και αναξιοποιητές δυνατότητες. Διαθέτει ένα τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο. Αλλά και ορεινό όγκο με χιονοδρομικά κέντρα. Που μπορούν, αφόσο αξιοποιηθούν, να τη βάλουν στο χάρτη των τουριστικών περιοχών. Έχει ανάγκη από έργα υποδομής όπως είναι η σύνδεση του οδικού άξονα Πατρίδα Νάουσα με την Εγνατία Οδό. Η κατασκευή της Εθνικής Οδού Νάουσας Κίδρας, όπως και το έργο του ανισόπεδου κόμβου της Νάουσας και τη σύνδεσή του με την Φυσάβενη Οδό. Επίσης, ένα σημαντικό αρνητικό έργο είναι αυτό των περιοχών της δεξιάς κατά τη ροή όχθης του Αλιάκμονα και ωφελούμενοι σε εκτάσεις εκείνες που ανήκουν στις δημοτικές ενότητες Βελγίνας με Λύκης, Εγγυνίου, Πολυνδρού με θόνες στην Κύπρους. Η Ημαρθία είναι ένας τόπος στον οποίο ζουν και εργάζονται δημιουργικοί άνθρωποι, ιδίως στον πρωτογενή τομέα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητούν επιδημοτικές πολιτικές. Είναι πλέον βαθιά συνειδητοποιημένοι. Γνώρισαν και βίωσαν τα ψέματα και αναζητούν πλέον την αλήθεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν πολιτικές στήριξης ενός νέου, σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα να παράξουν πλούτο, να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε αυτόν τον τόπο. Να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τις οικογένειές τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υφίστανται τις υπέρτερες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και ταυτόχρονα βλέπουν ότι η πολιτεία δεν έχει κανένα σχεδιασμό για να διαμορφώσει και να υποστηρίξει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Κίνητρα να ζητούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για το αύριο. Και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, εναπόκειται να εγγυηθείτε αυτό το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Για όλους τους Έλληνες. Για την Ημαρθία. Με τη στήριξη όλων μας, με τη στήριξη του ελληνικού λαού, εσείς θα αναλάβετε σύντομα την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Για να ξημερώσει μια νέα μέρα για όλους. Σας ευχαριστώ. Η υποδοχή την οποία με επιφυλάξατε σήμερα στην Ημαρθία.
πρώτα στην Αλεξάνδρεια, τώρα στη Βέλια, αποτελεί τη συνέχεια μιας τρίμερης περιοδίας η οποία ξεκίνησε από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, μας έφερε στις Σέρες, στη γενέθλια του Εθνάρχη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για να καταλήξουμε σήμερα σε αυτή την πολύ όμορφη συγκέντρωση στη Μαθία. Και πρέπει να σας πω, κυρίες και φίλοι, ότι το μήνυμα το οποίο εισπράττω και εδώ πέρα από την κεντρική Μακεδονία είναι το ίδιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Τις εκλογές που έρχονται θα ανοίξουμε την πόρτα της εξόδου των νέων σήμερα και θα φέρουμε ξανά στα πράγματα τη μεγάλη μας παράταξη. Την Νέα Δημοκρατία, την παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, την παράταξη η οποία τελικά είχε πάντα το δίκαιο με το μέρος της, που βρέθηκε πάντα στη σωστή μεριά της ιστορίας. Φίλες και φίλοι, σε 8 εβδομάδες ακριβώς από σήμερα, στις 26 Τζάμπα του Φαγκό πέρυσι, αδερφέ. Έχουμε εκλογές, το ξαναλέω. Τι τον Φαγκό για τρεμά από εδώ. Γιατί θα μου πείτε, είσαι τόσο σίγουρος ότι έχουμε εκλογές? Για τον απλούστατο λόγο ότι δύο τι μπορεί να συμβούν. Είτε θα έχουμε εθνικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές, είτε θα έχουμε εθνικές εκλογές μόνες τους, και τον κύριο Τσίπρας θα έχει επιλέξει να εξαντλήσει τη δεκαετία και να πάει μέχρι τον Οκτώβριο. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ευρωεκλογές μετατρέπονται σε εθνικές εκλογές, ένα μεγάλο δημοψήφισμα. Η πρώτη ευκαιρία που θα έχει ο ελληνικός λαός να εκφραστεί μετά από 4 χρόνια. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτές τις εκλογές να μην υπάρξει, να μην πάρει ούτε μία ψήφος.